Γεια σου Δρακοπαρέα, είμαι ο Dragoman. Καλώς ήρθατε σε ένα unbox. Αυτό το unbox είναι για μένα λίγο ξεχωριστό. Έχετε δει τις φωτογραφίες που έχω βάλει σε σελίδα στο Facebook, στους Greek Titans. Αυτό εδώ το πληκτρολόγιο είναι σαν προσφορά, σαν ένα δώρο από την Χριστιανά Θάνου και από το Gamerland. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κίνηση, δεν το περιμέναμε τίποτα. Αυτό είναι το πληκτρολόγιο που γνωρίζετε που έχω τόσο καιρό και εντάξει, δεν έχω λόγια για αυτό που κάνανε και δεν ήθελα να το πάρω κιόλας, αλλά τέλος πάντων. Και έτσι λοιπόν θα κάνουμε ένα unbox. Για το Gamerland θα υπάρχει, παιδιά, link στην περιγραφή από κάτω στο description για να τσεκάρετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το unbox. Καταρχήν ξεκινάμε ότι είναι μαύρο και έχει κόκκινα γράμματα. Ξεκινάμε από αυτό. Μ' αρέσει. Από εκεί ξεκινάω. Μαύρο, κόκκινα γράμματα. Εσείς που με ξέρετε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Είναι gaming software. Έχει 7 programmable key. Έχει backlight. Έχει gaming design. Windows key lock. Heavy duty material. Cloth cable. Δηλαδή καλώδιο, το οποίο είναι σαν κλωστές ρούχου, κάπως έτσι. Και έχει και 24 μέτρα guarantee. Τώρα αυτό δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Guarantee 24 μέτρα. Τέλος πάντων. Είναι λοιπόν της Natec το Genesis, το RX55 Gaming Keyboard. Πάμε λίγο να δούμε από πίσω πώς είναι. Μιλάει εδώ πέρα για κάποια, να βγάλω λίγο το mouse, το γνωστό mouse λίγο στην ακρούλα. Έχει 3 level για backlight, μάλλον κάποια πράγματα μπορείς να φτιάξεις. Τέλος πάντων, είναι σε διάφορες γλώσσες. Δείχνει εδώ πέρα συνδεσμολογίες, μάλλον με USB, κάποια άλλα πραγματάκια πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα συγκεκριμένα πλήκτρα. Υπάρχει ένα link natec-europe.com ή .com, www.com, που μπορείτε να τσεκάρετε. Γενικά, όπως ξέρετε, δεν έχω ασχοληθεί ποτέ μου με πληκτρολόγια. Είναι το πρώτο πληκτρολόγιο που παίρνω, γιατί έχω ένα δεύτερο PC, όσοι γνωρίζετε, όταν μου είχε χαλάσει το PC μου, το κανονικό αυτό εδώ πέρα που παίζουμε, έμπαινα από ένα άλλο PC, το άλλο PC έχει ένα άλλο πληκτρολόγιο, πιο καινούριο βέβαια από αυτό εδώ πέρα, απλά αυτό είναι το αγαπημένο μου πληκτρολόγιο. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το unbox. Ας ανοίξουμε λοιπόν τώρα το κουτί, να δούμε το περιεχόμενό του. Βλέπουμε τώρα μέσα εδώ το πληκτρολόγιο. Δεν είναι μηχανικό, παιδιά, το πληκτρολόγιο. Έτσι, το πληκτρολόγιο δεν είναι μηχανικό. Είναι κανονικό κατσίρι. Έχω και τον καφέ πίσω. Τον πυροπότηρο, όπως λέτε. Λοιπόν, έχουμε από κάτω ένα συντάκι που πρέπει μάλλον να είναι drivers, κάτι ίσως που πρέπει να χρειάζεται. Δεν ξέρω αν είναι υποχρεωτικό να το βάλω. Ένα βιβλιαράκι με κάποια πράγματα μάλλον που λέει εδώ, κάποια πραγματάκια που μάλλον μπορούμε να φτιάξουμε macro key και ναι, πρόγραμμα για το πως μπορούμε ίσως να ρυθμίσουμε κάποια setup μέσα από τα Windows. Είναι σε διάφορες γλώσσες εκτός από ελληνικά, αλλά όσο μας ενδιαφέρει. Το σηκώνουμε, ας δούμε. Εδώ είναι το καλώδιο. Από πίσω είναι το καλώδιο. Λοιπόν, με μεγάλη προσοχή για να μην κάνουμε καμιά ζημιά. Λοιπόν, έλα USB, έλα σε παρακαλώ. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, εδώ μέσα έχει τίποτα άλλο? Όχι, το κουτί άδειασε. Το κουτί άδειασε. Ας το πάρουμε λοιπόν από εδώ. Ας το βάλουμε στην ακρούλα το κουτάκι. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε USB, το οποίο το συνδέουμε. Ας βγάλουμε το nylon. Ε,
όπως είπαμε, ωραία, δεν είναι, είναι αρκετά αθόρυβο, είναι αρκετά αθόρυβο, φαντάζομαι θα σηκώνονται, α, ωραία, ωραία, σηκώνονται, έχει ένα, δύο, ωραία, από πίσω γυαλίζει, το θέμα είναι, θα έχει κλείσει, όχι, πω γάμο το. Ναι, αυτό ας πούμε εδώ πέρα που βλέπετε έχει περισσότερη κλίση για να μπορώ να γράφω. Αυτό δεν έχει αυτή την κλίση. Βλέπετε, έχει πολύ μεγάλη διαφορά η κλίση του ενός με την κλίση αυτού. Ελάχιστη ή όχι, ξανακλείσανε. Όχι. Δεν κλείσανε, αλλά... Μάλιστα. Αχα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το πληκτρολόγιο έχει, εδώ πέρα έχει κάποιες ρυθμίσεις μάλλον που πρέπει να ρυθμίζεις γρήγορα πλήκτρα ίσως, αυτά εδώ τα κουμπάκια, τα κλασικά πλήκτρα, όλα από ό,τι βλέπω, δεν έχει κάποια διαφορά με το άλλο, η μόνη διαφορά είναι αυτά εδώ τα πλήκτρα στα πλάγια και το ότι δεν είναι πολύ σηκωμένο, δυστυχώς, πολύ αρνητικό αυτό. Πολύ αρνητικό. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας το βάλω λοιπόν στο USB για να το δούμε και πώς είναι με τα χρώματα τα κόκκινα. Εδώ είμαστε λοιπόν, το πληκτρολόγιο το έχω συνδέσει, τα φώτα τώρα δεν φαίνονται πάρα πολύ δυνατά, δεν ξέρω αν κιόλας μέσα από πρόγραμμα και μέσα από τα Windows μπορώ να το κάνω πολύ πιο φωτεινό τα χρώματα το κόκκινο. Το caps lock ήταν από μόνο το ανοιχτό με το που το σύνδεσα. Αυτό συνδέεται με USB, ενώ το δικό μου το πληκτρολόγιο έχει το παλιό το σύστημα. Έτσι, έχει το παλιό το σύστημα το οποίο μπορούμε να βάλουμε ένα USB εδώ πέρα νομίζω και να δουλέψει. Από ότι έτσι λίγο μια χαρά φαίνεται, βέβαια αυτό θα το δω καθώς θα το χρησιμοποιώ, καθώς θα το λειτουργήσω. Και τι πάτησα τώρα, τι έκανε τώρα. Πάτησα κάτι, ένα πλήκτρο, κάτι πάτησε, κάτι, α, πηγαίνει, what, όπα, σοβαρά, ω, μάλιστα, δηλαδή από εδώ παιδιά αν έχω πολλά, όπα, λοιπόν, από εδώ έχοντας ανοιχτά παράθυρα στον Firefox μπορώ να επιλέξω σε ποιο παράθυρο θέλω να πάω χωρίς να πάω με το κουμπί. Χωρίς να πάω δηλαδή με το mouse. Θέλω, ας πούμε, έχω 5 καρτέλες και θέλω να πάω πρώτη και από πρώτη να πάω στην πέμπτη. Και αλλάζει κατευθείαν. Πρώτη, πέμπτη. Χωρίς να πηγαίνω να τις αλλάζω. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ωραία μαγεία. Αυτό το PBME δεν ξέρω τι είναι. Για να δω. Κάνει κάτι. Όχι. Α, μάλιστα. Λοιπόν, έχει τα χρώματα. Το φωτίζει. Λοιπόν, το βλέπετε, δεν ξέρω αν θα το δείτε. Το βλέπετε λίγο φωτίζει γιατί είναι και το φως της κάμερας το οποίο κάνει φωτάει κιόλας πάνω στο τέτοιο. Για να δω το μη τι κάνει. Α, το μη ανάβει εδώ πέρα ένα κουμπάκι που λέει Win. Μάλιστα, σε γενικές γραμμές πάντως αυτό είναι. Τώρα, αυτό που χρησιμοποιούν κάνουν γενικά με όλα τα πληκτρολόγια βλέπουν την ελαστικότητα. Το κάνουν αυτό, βλέπετε πόσο πολύ λυγίζει, έτσι το βλέπετε αυτό, όλα σε όλα τα πληκτρολόγια τα δοκιμάζουν αυτό, ας πούμε στα Razer αυτά που είναι και πολύ πιο ακριβά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα να το κάνεις να δεις το πληκτρολόγιο, θα είναι πάρα πολύ δύναμη να βάλεις για να δώσεις ελάχιστη κλίση. Πάντως αυτό είναι το πληκτρολόγιο και πάλι θέλω να πω ένα πολύ 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 μεγάλο ευχαριστώ στη Χριστιανά Θάνου και στο Gamerland για αυτή την προσφορά, για αυτό το πράγμα που έκανε, δεν το περίμενα, την ευχαριστώ πάρα πολύ, να είναι καλά, και πάλι και το πήραμε με ζόρι, δεν ήθελα, εδώ ήμουν εδώ με το δικό μου το πληκτρολογιάκι, αλλά και πάλι είμαι ευγνώμων για, για αυτή την προσφορά, για αυτό το δώρο που μου έκανε. Ελπίζω να σας άρεσε το unbox, αυτό είναι το Natec Genesis RX55 Gaming Keyboard. Πείτε μου τη γνώμη σας άμα έχετε, μου έχουν στείλει κάποια παιδιά κάποια μηνύματα που μου λένε πάρα πολύ καλό πληκτρολόγιο, θα το ευχαριστηθώ πάρα πολύ. Γράψτε μου κι εσείς τις δικές σας γνώμες για το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο και θα τα πούμε από κάτω στα σχόλια. Να είστε πάντα καλά, ευχαριστώ. Γεια σας.